Χριστός Ανέστη. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκό ηχών και κύμβαλο αλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστην ως θεώρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημι. Αγάπης ένεκεν και εις αγάπης αντέκτησιν, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ όλοι να τιμήσουμε μια εξέχουσα πνευματική φυσιογνωμία της Εκκλησίας και της Μητρόπολής μας, ένα σπουδαίο και λαμπρό ιεράρχη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριο Θεόκλητο, ο οποίος έχει διασφαλίσει στο πλήρωμα της Εκκλησίας μας την ηνεμία μια συνύπαρξη εκκλησιαστικής με συναλληλία και αλληλοπεριχώρηση. Η εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και των Δήμων Αμιντέου, Εορδέας, Πρεσπών και Φλόρινας. Στη Τιμητική Επιτροπή συμμετέχουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, ο Πρόεδρος της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας Δήμαρχος Φλόρινας Ιωάννης Βοσκόπουλος, που είχε και την ιδέα όλης της διοργάνωσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας κ. Μπύρος, ο Δήμαρχος Αμιντέου κ. Θεοδωρίδης, ο Δήμαρχος Πρεσπών κ. Πασχαλίδης, ο Δήμαρχος Εορδέας κ. Ζαμανίδης και ο Δήμαρχος Έδεσας κ. Γιάννου. Στην εκδήλωσή μας σήμερα παρευρίσκονται εξαιρετικές προσωπικότητες της Εκκλησίας, της Πολιτείας, εκπρόσωποι στρατιωτικών αρχών και όλος ο αγαπημένος λαός της Φλόρινας, συμπατριώτες και συμπολίτες μας, καθώς και επισκέπτες από άλλους νομούς. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κ. Ιουστίνος, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως και Νέας Ρώμης, κ. Βαρθολομαίου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης, κ. Παύλος, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κ. Παντελεήμων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κ. Ιωήλ. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, κ. Παύλος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρούσης και Τανζανίας, κ. Αγαθόνικος. Επίσης παρευρίσκονται πρωτοσύγγελοι, ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Μανάδης, ως εκπρόσωπος όλων των κληρικών της Μητρόπολης μας, Αρχιερατική Επίτροπη, ιεροκήρυκες, ιεροδιάκονοι, ιερομόναχοι και μοναχές. Από τον πολιτικό κόσμο, ο βουλευτής Φλόρινας κύριος Κωνσταντίνος Σέλτσας, ο βουλευτής Φλόρινας κύριος Ιωάννης Αντωνιάδης και μια εξαιρετική παρουσία, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, που μας κάνει τη μεγάλη τιμή να βρίσκεται κοντά μας και θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε περισσότερα γι' αυτόν στη συνέχεια. Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, κύριος Ιωάννης Βοσκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, κύριος Στέφανος Μπύρος, ο Αντιπεριφερειάρχης κύριος Κωνσταντίνος Γέρου, ο Δήμαρχος Αμιντέου Κωνσταντίνος, κύριος Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης, από μέρους του Δημάρχου Εορδέας, ο κύριος Ιωάννης Αριστερίδης, αντιδήμαρχος, ο Δήμαρχος Πρεσπών, κύριος Παναγιώτης Πασχαλίδης, ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κύριος Αντώνιος Τουρλιδάκης, από μέρους του Πρίτανη του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, του κυρίου Γκανάτσιου, παρευρίσκεται η κυρία Κοίδου, φλωρινιώτισσα καθηγήτρια. Επίσης, παρευρίσκονται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας, κύριος Σερίδης, και του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου, ο κύριος Μωυσιάδης, συγγνώμη. Επίσης, αντιδήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, κύριος Δούμτσης, κύριος Σύπκας, κύριος Τρενταφυλλίδης, κύριος Δημόπουλος, η επικεφαλής των μειοψηφιών του Δημοτικού Συμβουλίου της Φλόρινας, ο κύριος Κωνσταντινίδης, η κυρία Σταύρου, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φλόρινας, κύριος Νικόλαος Μουρατίδης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμιντέου, κύριος Τριφωνόπουλος, από μέρους του ΕΒΕ, ο πρώτος αντιπρόεδρος, κύριος Αναστάσιος Καραμίτσος, ο διοικητής της Τρίτης ΜΣΕΠ, κύριος, από μέρους του διοικητή, ο κύριος Αθανάσιος Καϊμάρας, ο αστυνομικός διευθυντής Φλόρινας, κύριος Παλιογιάννης, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φλόρινας, επιπυραγός Ιωάννης Μιαούλης,
Ο διοικητής της 9ης Ταξιαρχίας, κύριος Νικόλαος Κατσίκας, ο διοικητής του 1ου Συντάγματος Πεζικού, κύριος Παναγιώτης Καρατζάς, και ο υποδιοικητής της 9ης Ταξιαρχίας, κύριος Φώτιος Γκίκας. Να καλωσορίσουμε και τον Δήμαρχο Εδέσης, τον κύριο Γιάννου, ο οποίος είναι επίσης μέλος, όπως αναφέραμε, της Τιμητικής Επιτροπής και συνδιοργανωτής αυτής της εκδήλωσης. Το πρόγραμμά μας ξεκίνησε με την Βυζαντινή χοροδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Φλόρινας, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, υπό την χοραρχία του κυρίου Βασιλείου Δόντσιου. Η Βυζαντινή μουσική είναι πάντα το όχημα που θα επικουρήσει την ανύψωση του ανθρώπου από τη γη στον ουρανό. Θα συνεχίσει η χοροδία μας με το Απολυτίκιο και Προσώμια του Αιγείου Θεοκλήτου, το Ιδιόμελο Σε των Αναβαλώμενων το Φως, δοξαστικό των αποστήχων της Αποκαθήλωσης και της Κυριακής των Μυροφόρων, το Σωτήρι Θεό, πρώτη οδία από τις καταβασίες της Κυριακής του Τυφλού, και Πεντηκοστή Νεορτάζομεν, Ιδιόμελο του Εσπερινού της Πεντηκοστής. Μαγείας, ματαιωνίας.
Και μετά τους καλήφωνους ιεροψάλτες που μας δώσαν γεύση επουράνιας μεταρσίωσης, παρακαλούμε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας να ανέβει στη σκηνή προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία των χαιρετισμών, των προσφωνήσεων και των μικρών δώρων. Στο διάστημα αυτό, εγώ να συμπληρώσω τη λίστα των επίσημων προσκεκλημένων που είναι πραγματικά πολύ μεγάλη και ζητώ συγγνώμη αν έχω παραλείψει κάποιους. Σημειώνω λοιπόν και αναφέρω ότι βρίσκεται κοντά μας ο Άρχον του Πατριαρχείου, ελογημότατος καθηγητής κύριος Σταύρος Μπαλογιάννης, εκλεκτός και αγαπημένος φίλος του Μητροπολίτη μας, με την σύζυγό του, την εκλεκτή κυρία Ελένη Μποζίνη. Επίσης βρίσκεται ο κύριος Δακής, επικεφαλής της μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι διευθυντές εκπαίδευσης, ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κύριος Κίμος Σαβάκης και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κύριος Παύλος Ιωάννου. Πολλοί περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, η πρόεδρος του νομικού προσώπου του Δήμου της Φλόρινας, η κυρία Παναγιώτα Γαϊγάνη, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σκέλης, κύριος Αθανάσιος Τάσκας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Φλόρινας, κύριος Θωμάς Ταλίδης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας, κύριος Κωνσταντίνος Σιάκος. Είναι πολλοί εκπρόσωποι από αδερφότητες, πρόεδροι συλλόγων, η καθηγήτρια κυρία Κώστα, η αγαπητή αδερφή του Μητροπολίτη μας κυρία Όλγα Πασαλή, καλώς ορίσατε, και φυσικά πολλοί δημοσιογράφοι από όλα τα τοπικά και περιφερειακά μέσα που τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία τους. Ξεκινάμε την διαδικασία των χαιρετισμών με πρώτο τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κύριο Ιουστίνο, ως εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης και Νέας Ρώμης κυρίου Βαρθολομαίου. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, ενδοξότατε στρατηγέ, αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κύριοι Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι βουλευτές, ευτυχώς είδα, Κώστα. Λοιποί επίσημοι προσκεκλημένοι, Χριστός Ανέστη. Έχω την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να παρίσταμαι στην σημερινή εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, κυρίου Θεοκλήτου, εκπροσωπώντας την αυτού θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας, κύριο Βαρθολομαίο, και την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας, κύριος Βαρθολομαίος, ασμένος απεδέχθη την παράκληση των φορέων της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, δηλαδή του Εντίμου Περιφερειάρχου, των Αντιπεριφερειαρχών Εορδέ, Εκοζάνης και Φλωρίνης, των Δημάρχων Φλωρίνης, Εορδέας, Αμιντέου και Πρεσπών και Εδέσης, για να παραστούν ο Παναγιώτατος σε αυτήν τη σπουδαία εκδήλωση εκπροσώπου της ταπεινότητός μου. Ο Παναγιώτατος αγαπάει και εκτιμάει ιδιαίτερα τον Άγιο Φλωρίνης. Τον αγαπάει και τον εκτιμάει ιδιαίτερα για το ταπεινό του φρόνημα, για την καλή και αγαθή μετριοπάθειά του, για το σεμνό χαρακτήρα του, αλλά τον αγαπάει ιδιαίτερα διότι ο Άγιος Φλωρίνης γνωρίζει να καταθέτει στην Παναγιότητά του τις απόψεις του πάνω σε διάφορα εκκλησιαστικά θέματα, εμπολής διαφωνούντα με το πρόσωπο και τις απόψεις του Παναγιωτά του, με τρόπο σεμνό, με τρόπο εκκλησιαστικό, με τρόπο τέτοιο που δεν θίγει, δεν απομειώνει, αλλά προσφέρει σέβας και τιμή σε Αυτόν ο οποίος ίσταται εις τόπον και εις τύπον Ιησού Χριστού ως ο πρώτος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Πολλές φορές ο Παναγιώτατος δέχθηκε τον Άγιο Φλωρίνης στην έδρα του Σεπτού Οικουμενικού μας Κέντρου, στο Φανάριον, και εκεί ο Παναγιώτατος είχε την χαρά να ακούσει τον Άγιο Φλωρίνης,
να ακούσει τις απόψεις του και να γευθεί τον πολύ πολύ σεβασμό που έχει ο Άγιος Φλωρίνης προς τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη και προς την Μητέρα Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Γι' αυτό, σεπτή πατριαρχική εντολή, σήμερα παρίσταμε εκ προσώπου του και μεταφέρω εμπρότης τα εγκάρδια συγχαρητήρια προς όλους τους θεσμικούς φορείς της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας που διοργάνωσαν αυτήν τη σπουδαία εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον Άγιο Φλωρίνης και εν δευτέρης προς το σεπτό πρόσωπο του Ποιμενάρχου της τοπικής εκκλησίας Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας στο πρόσωπο του αγαπητού μας και πολυσεβάστου μας Πατρός Θεοκλήτου. Εύχεται δε ο Παναγιώτατος να δίδει ο Θεός τον Άγιο Φλωρίνης δύναμη και υγεία και μακροημέρευση, διότι η παρουσία του Αγίου Φλωρίνης μέσα στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι σημαντική. Είναι δε σημαντική διότι ο Άγιος Φλωρίνης είναι από τους λίγους ιεράρχας, ο οποίος έχει μια μεγάλη δύναμη εσωτερική που εύκολα δεν εντοπίζεται από τον σύγχρονο άνθρωπο που βιαστικά κρίνει και κατακρίνει τα πράγματα. Αλλά ο Άγιος Φλωρίνης συνεχίζει να διατηρεί την δύναμη των νηπτικών πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι δίδασκαν με τη σιωπή τους, οι οποίοι καλλιεργούσαν με την προσευχή τους, οι οποίοι ενδυνάμωναν με την μετάνοιά τους, οι οποίοι ήταν φως Χριστού που έφεγγε σε όλον τον κόσμο με το εσωτερικό φως και την ησυχία και την αγαθή καρδία που είχαν. Άγιε Φλωρίνης, έτη πολλά και ευλογημένα από το Φανάρι και από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Ευχαριστούμε πολύ τον Σεβασμιότατο για χρόνια πρωτοσύγγελο στην Ιερά Μητρόπολη μας και άμεσο συνεργάτη και πνευματικό παιδί του Μητροπολίτη μας. Καλούμε στο βήμα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατής της κύριο Παύλο ως εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σεβασμιότατε εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου, Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριε Ιουστίνε. Σεβασμιότατε και πολυσέβαστε Άγιε Φλωρίνης, επίσκοπε της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως και επίσκοπε των καρδιών μας, εντιμότατοι άρχοντες του Κοινοβουλίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, για να μην ξεχάσω κανέναν, ενδοξότατε στρατηγέ, ευρίσκομαι εδώ εκ προσώπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου και των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, προκειμένου να υποβάλω την αγάπη, το σεβασμό, την τιμή, την αναγνώριση αλλά και το θαυμασμό στο πρόσωπο του εκλεκτού ποιμενάρχου σας, του Μητροπολίτου Φλωρίνης Θεοκλήτου. Η Ιερά Σύνοδος με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκε την πρόσκληση και μάλιστα αισθάνθηκε ιδιαίτερη χαρά γιατί αυτή τη φορά στη Φλόρινα δεν μας κάλεσε ο Μητροπολίτης, αλλά μας καλέσατε εσείς, οι άρχοντες του νομού και του τόπου, εκπροσωπούντες το λαό αυτό, και μας καλέσατε για να τιμήσουμε μαζί σας τον άξιο τιμής ποιμενάρχη σας. Και μας ικανοποίησε ιδιαίτερα αυτή η πρόσκληση, γιατί αυτό δείχνει ότι ο επίσκοπός σας είναι θρονιασμένος μέσα στις ψυχές σας και εσείς νιώσατε την ανάγκη να τον τιμήσετε σήμερα. Πριν από 50 χρόνια, ο μακαριστός Μητροπολίτης σας Αυγουστίνος άναψε μία λαμπάδα στο Ιερό Θυσιαστήριο της τοπικής εκκλησίας, τον τότε διάκονο Θεόκλητο. Και από τότε πέρασαν 50 ολόκληρα χρόνια και αυτή η λαμπάδα συνεχίζει να είναι αναμένη.
Μια αναμένη λαμπάδα όμως φωτίζει αλλά και εκδαπανάται, λιώνει, διακονώντας το Θεό της αγάπης και προσφέροντας την αγάπη στους ελάχιστους αδελφούς του στα τεκνία του. Και αυτή η λαμπάδα είναι αναμένη και φωτίζει και θερμαίνει και προσανατολίζει. Τα χρόνια πέρασαν, πολλοί άρχοντες πέρασαν και απήλθαν, αλλά ο Μητροπολίτης είναι ο ίδιος, είναι εκεί, είναι στη θέση του, πατέρας του λαού του Θεού, ποιμένας τον οποίον στρέφονται στις δύσκολες ώρες, ακόμα και εκείνοι που κάποτε τον αμφισβητούν. Και εκείνο στέκει εκεί και στέκει με την γνωστή του πραότητα, με τη γνωστή του ηρεμία, με το χαμόγελο αντικαθρέφτισμα της αγαθής και γεμάτης αγάπης καρδίας του και πορεύεται δίνοντας τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού σε ένα κόσμο δύσκολο, σε ένα κόσμο σαν και το δικό μας. Εκφράζουμε λοιπόν και ο Μακαριότατος και η Ιερά Σύνοδος όλη μας την αγάπη και τις ευχές στον Σεβασμιότατο, ο οποίος αποτελεί ένα κόσμημα πραγματικά της ιεραρχίας, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τις ευχές και να τον διατηρεί ο Θεός εις έτη πολλά, για να μας συνεχίζει να μας διδάσκει με την άφωνη και εύγλωτη παρουσία Του, αλλά κάποτε και με το Λόγο Του. Και κάποτε ίσως με τον πιο αυστηρό λόγο, όταν Εκείνος υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια του γένους και της φυλής μας. Βρίσκεται σε μια κριτική Μητρόπολη, μια Μητρόπολη που φυλάει πραγματικά θερμοπύλες από πολλές πλευρές. Και θέλουμε επίσης, και το είπα, να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας σε εσάς τους εκπροσώπους του λαού, που η αναγνώριση που έχει πετύχει στις καρδιές σας και στις καρδιές του λαού ο ποιμενάρχης σας, σας έκανε σήμερα να θέλετε να τον τιμήσετε. Και όταν ξέρεις να τιμάς αυτούς που αξίζουν την τιμή, τότε είσαι κι εσύ άξιος τιμής. Σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία σας αυτή και ευχόμεθα να σας αξιώσει ο Θεός εις έτη πολλά να έχετε πατέρα ποιμένα και διδάσκαλο τον Άγιο Φλωρίνης, εκλεκτό αδελφό και πολύτιμο υπόδειγμα, κύριο Θεόκλητο. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο, και καλούμε στο βήμα τον πατέρα Εμιλιανό, τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Εμιλιανό, προκειμένου να αναγνώσει τον χαιρετισμό της Ιεράς Επιστασίας της Αγιορείτικης Κοινότητας. Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθο, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριε Θεόκλητε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κύριε Ιουστίνε, αξιότιμοι κύριοι Περιφερειάρχε και Δήμαρχοι, Χριστός Ανέστη. Η καθημάς Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους Άθο με τα χαράς χαιρετίζει την εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης δια των Σεβασμιότατων Μητροπολίτων Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριων Θεόκλητων, την οποία διοργανώνουν οι θεσμικοί φορείς των τοπικών κοινωνιών της Ιεράς Μητροπόλεως, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών ιεροσύνης και ποιμαντικής και πνευματικής προσφοράς αυτού στην περιοχή. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Θεόκλητος την χάνει γνωστός και αγαπητός εις τους Αγιορείτας Πατέρας, λόγω της αγάπης του προς τον μοναχισμό και το Αγιώνυμον Όρος, αλλά και του ήθους και των αρετών, με τα οποία εκόσμησεν εαυτόν κατά το διάστημα τούτο της πεντηκονταετούς ιερατικής, αρχιερατικής και ποιμαντικής αυτού διακονίας. Μαθητεύσας παρά τους πόδας του αγωνιστού μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρού Αυγουστίνου, ανεδείχθη εις επάξιον συνεχιστήν του έργου αυτού και άγρυπνον φύλακα της καταληφθήσης πνευματικής κληρονομίας του,
ποιμένων των λαών της Μητροπόλεως με σύνεσιν, ιόβιον υπομονήν, μακροθυμίαν, χριστότητα, ταπείνωσιν, πραότητα, μετριοπάθειαν και γνήσιον εκκλησιαστικών φρόνημα. Ημέριμνα αυτού περί του ανδρώου και γυναικείου μοναχισμού της Ιεράς Μητροπόλεως και της στερεώσεως αυτού εις τας βάσεις της πατερικής παραδόσεως απέδειξαν το φιλομόναχο πνεύμα του σεβασμιωτάτου κυρίου Θεοκλήτου, ο οποίος ζει ως αληθής μοναχός, αφιερωμένος εις την λατρεία του Θεού, την προσευχή και την άσκηση, τιμών την μοναχική πολιτεία έργης και λόγης. Ως αυτός συγκινούμεθα και εκ της συστηματικής και κοπιώδους προσπαθίας του σεβασμιωτάτου, όπως κατά την περίοδο της γενικής κρίσεως, την οποία διέρχεται ο δοκιμαζόμενος λαός του Θεού, εμπνεύσει εις αυτόν ποικιλοτρόπως το πνεύμα της μετανοίας και μεταγγίσει στας καρδίες των πιστών την ελπίδα του Αναστάντος Χριστού, η οποία ου κατεσχύνει προσφέρον πραγματικήν στήριξην, παραμυθίαν και καθοδήγησιν. Το έργο του ακτινοβολεί και έχει ευεργετικάς επιδράσεις στην κοινωνία. Πηγάζον εξ αγαπός εις καρδίας, με κεκριμένους θησαυρούς ζώσης αρετής. Και δια τούτο δικαίως έχει κερδίσει την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την τιμή του ποιμνίου, ως χαρακτηριστικός αποδεικνύει και η οργανωμένη εκδήλωσης. Όθεν είναι φυσικό οι αγιορείτε πατέρες να αισθανόμεθα στενή την πνευματική συγγένεια μετά του σεβασμιωτάτου Αγίου Φλωρίνης κυρίου Θεοκλήτου και των πολυπιθώς πνευματικών τέκνων αυτού, καθότι πάντες το αυτό βρώμα πνευματικών εστίωμεν και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών πίωμεν. Εκ πνευματικής ακολουθήσης πέτρας, ιδέ πέτρα εστίν ο Χριστός. Συγχαίροντες εκ καρδίας πάντα στους εκπροσώπους των τοπικών θεσμών φορέων, δια την έμπρακτον ταύτην εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς τον ποιμενάρχη των, ευχόμεθα όπως ο Αναστάς Κύριος Ιησούς Χριστός ευλογεί καρποφόρος έτη και έτη το πολυσύνθετον πνευματικών και ποιμαντικών έργων του σεβασμιωτάτου κυρίου Θεοκλήτου και την καθημερινή εκδαπάνησιν αυτούν δια την πνευματική προκοπήν, οικοδομήν, αγιασμών και σωτηρίαν του ευλαβούς ποιμνίου της ακριτικής και θεοσώστου επαρχίας Φλωρίνης, πει εύκαρπον την αρχιερατεία του και κατευθύνει τα διαβήματα αυτού εις πάν έργων αγαθών. Σοφίζον και φωτίζον αυτόν εις τη διακονία του σώματος του Χριστού επί έτη πολλά, προς δόξα του εν τριάδη προσκυνουμένου Θεού ημών. Άπαντες η εντικοινή συνάξη, αντιπρόσωποι και προϊστάμενοι των 20 ιερών μονών του Αγίου Όρους Άθων. Ευχαριστούμε τον Αρχιμανδρίτη Εμιλιανό Δημητρίου και καλούμε στο βήμα τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Φλόρινας, της Μητρόπολης Φλόρινας, τον πατέρα Δημοσθένη Παπαδόπουλο, προκειμένου να αναγνώσει τον χαιρετισμό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερώνυμου. Ο πατήρ Δημοσθένης είναι ενεργό μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και έχει προσφέρει τα μέγιστα στην διοργάνωση τη σημερινή. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος ο Δεύτερος, προς τον Δήμο Φλόρινας, χαιρετισμός του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερώνυμου, για την εκδήλωση προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρίου Θεοκλήτου. Χαιρετίζω την παρούσα εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Θεοκλήτου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης από τον τιμόμενο 50 χρόνων ιεροσύνης και πνευματικής προσφοράς. Γόνος της Δυτικής Μακεδονίας, αγάπησε και διεκόνησε πάντοτε την ιδιαίτερη πατρίδα του και την ευρύτερη περιοχή από την πρώτη νεανική του ηλικία. Η μοναχική του κουρά και η διάκονο χειροτονία του το 1967 και με το λίγον εις πρεσβύτερον χειροτονία του, αμφότερες από το μακαριστό Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ιορδέας Αυγουστίνου Καντιώτη, σηματοδότησαν την πλήρη αφιέρωσή του στον Άγιο Τριαδικό Θεό και στον πιστό λαό της Εκκλησίας της Φλόρινας. Η χάρη τη θεία εκλογή του και ανάρρηση στο θρόνο της Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Ιορδέας το 2000
εξασφάλισε τη συνέχιση του έργου του. Το έργο αυτό υπήρξε και εξακολουθεί να είναι πολύπλευρο. Ιεραποστολική και κηρυκτική δραστηριότητα, έργα φιλανθρωπίας και έμπρακτης αγάπης, διδασκαλία και εκπαίδευση είναι κάποια από τα στοιχεία που απάρτισαν την εγγένη ποιμαντική και πνευματική παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια. Κατέστη γνήσιος μαθητής του Αποστόλου των Εθνών. Υπήρξε εκείνη ο φυτεύων και ο ποτίζων, με τη συνείδηση πάντοτε ότι ο αυξάνων είναι ο Θεός. Κοιτώντας όλους στα μάτια θα αναφωνούσε «Θεού εσμέν συνεργή, Θεού Γεώργιον, Θεού Κοντεμίστη». Αυτή ήταν και είναι η ευλογημένη αρχιερατική του συνείδηση. Αποστολική ασφαλώς θα ήταν και η απάντηση του λαού του Θεού. Με το χέρι στην καρδιά θα μαρτυρούσε για επίσκοπο ανεπίλεπτον, νυφάλιον, σόμφρονα, κόσμιον, φιλόξενων, διδακτικών, επιοικεί, άμαχων, αφιλάργυρων. Η σημερινή εκδήλωση και η αγάπη του κόσμου της Φλόρνας πιστοποιούν του λόγου το αληθές. Συγχαίρω λοιπόν τους διεργονωτάς της σημερινής εκδήλωσης και συνομολογώ ότι είναι πράγματι δίκαιος ο έπαινος προς τον Σεβασμιώτο. Εύχομαι ο Αναστάς Κύριος διαπρεσβειών σήμερον Κυριακή του Τυφλού, εορταζομένου Αγίου Ιερομάρτυρος Αγαθαγγέλου του Εκφλωρίνης, να χαρίσει πολυετή και αγλαόκορπο την αρχιερωτική του διακονία στον Σεβασμιότατο, ώστε να επιμένει, να ευλογεί και να οδηγεί τον Λόγο του Θεού εις νομάς σωτηρίος. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος ο Δεύτερος. Ευχαριστούμε θερμά και καλούμε στο βήμα τον Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Γιώργο Αντωνιάδη, προκειμένου να αναγνώσει τον χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κυρίου Δαβίδ. Ο κύριος Αντωνιάδης είναι επίσης ένα πολύ ενεργό μέλος της σημερινής Οργανωτικής Επιτροπής. Έλαβα την με αγάπη απευθυνθήσα στην ελαχιστότητά μου πρόσκλησή σας για την εκδήλωση τιμής για τα 50 έτη ιεροσύνης και πνευματικής προσφοράς του πολιού, σεβαστού και λίαν αγαπητού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Θεόκλητου, εκλεκτού συμπατριώτου μας, ο οποίος κοσμεί την Εκκλησία του Χριστού και τιμά με την πολύ καρπή και καλή καρπή διακονία του και τον τόπο καταγωγής του, τον ομό Γραβενών, και τον τόπο προσφοράς του, τον ομό Φλωρίνης, την 13η Μαΐου 2018, και σας ευχαριστώ θερμώς. Όμως προγραμματισμένες λειτουργικές υποχρεώσεις την ημέρα εκείνη, μνήμη της Αγίας Γλυκερίας και επέτειο του σεισμού του 1995, δεν θα μου επιτρέψουν να παρευρεθώ, καθότι θα τελεστεί για πρώτη φορά επίσημη δοξολογία σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών επί τη διασώση της περιοχής μας από τον καταστροφικό σεισμό. Σας εύχομαι κάθε δύναμη και επιτυχία στο έργο σας. Με εκάρδιες ευχαριστίες για την τιμητική πρόσκληση και ευχές για την επιτυχία του έργου σας, ο Γρεβενών Δαβίδ. Ευχαριστούμε κύριε Αντωνιάδη και καλούμε στο βήμα τον Αντιδήμαρχο Φλόρινας κύριο Χρήστο Μπαρδάκα να αναγνώσει τον χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καστορίας κυρίου Σεραφείμ. Επίσης ο κύριος Μπαρδάκας, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και συνοδοιπόρος σε αυτή την εκδήλωση. Έλαβα την πρόσκλησή σας για την εξαίρετη εκδήλωση που διοργανώνεται τη 13η Μιώνος Μαΐου 2018 στη Φλόρινα με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 50 ετών ευκλεούς ιεροσύνης και πολυσχηδούς προσφοράς του πολυσέβαστου Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Θεόκλητου, και θερμότατα σας ευχαριστώ για την τιμή. Σας εισχαίρω από καρδίας τόσο εσάς όσο και τους εκλεκτούς συνεργάτες σας για την τόσο σπουδαία αυτή πρωτοβουλία. Σας τιμά ιδιαιτέρως η απόδοση του οφειλόμενου σεβασμού και της πρέπουσας τιμής σε έναν ιεράρχη που κλείζει την Εκκλησία και τιμά την τοπική κοινωνία και το έθνος. Και είναι ιερό καθήκον όλων να ευγνωμονούν τον πνευματικό τους πατέρα, αυτόν που τους έχει ευεργετήσει πολλαπλώς σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος αποτελεί δώρο του Θεού στη Φλόρινα, αλλά και σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Το πράον, το ταπεινόν του φρονήματος, η γλυκύτητα του προσώπου του, η διάκριση και η αγαπόσα καρδιά του τον έχουν καταστήσει σεβάσμιο και αγαπητό όχι μόνο στην ακριτική του επαρχία, αλλά και σε όλους μας. Δυστυχώς όμως, προγραμματισμένα ιερά μυστήρια κατά αυτή την ημέρα καθιστούν αδύνατη την παρουσία μου στην εν λόγω εκδήλωση.
Σας συγχαίρω και πάλι και σας παρακαλώ θερμά να μεταφέρετε τον υγειικό μου σεβασμό στο πολυσέβαστο Μητροπολίτη Φλωρίνης κύριο Θεόκλητο. Με τα θερμοτά των ευχών, ο Μητροπολίτης Καστοριάς Σεραφείμ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπαρδάκα και κλείνουν οι χαιρετισμοί των εκκλησιαστικών εκπροσώπων με τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, τον εκλεκτό αρχιμανδρίτη Νικηφόρο Μανάβη, ο οποίος εκπροσωπεί όλο το κλήρο της Μητρόπολης μας. Όταν ένας νέος είπε το μεγάλο ναι της ζωής του και αποφάσισε να ικαρεί μοναχός και τις επόμενες μέρες είναι να χειροτονηθεί διάκονος και πρεσβύτερος, τότε αρχινάει και μετράει τις μέρες πόσες ακόμη υπολείπονται. Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα, λέει με το λογισμό του, και θαρρεί ότι υπολείπονται ακόμα 7 χρόνια. Τέλος έρχεται και η μέρα της κουράς και των χειροτονιών του. Όλοι τριγύρω χαίρονται και πανηγυρίζουν. Αυτός ταξιδεύει μόνος, ευρισκόμενος σε ένα παράξενη, άειλο μέθη. Ούτε αντιλαμβάνεται, ούτε τον συγκινεί τίποτα από όσα ετοιμάζονται γύρω του. Το μάθατε? Ψες βράδυ, εκεί στο μοναστήρι μας, έγινε η κουρά ενός μοναχού. Και ήταν νέο παιδί. Και έδωσε τα νιάτα του και ήταν ψηλός και ξανθός. Και γαρανομάτης ή πρασινομάτης. Κρίμα τέτοιο παλικάρι. Και θα μπορούσε αυτός να γινόταν. Πόσα να γινόταν. Χαραμίστηκε. Ήταν όμως, τι να σας πω, υπέροχα. Συγκινητικά. Χαρά στη μανούλα που τον γέννησε και τον μεγάλωσε. Είδατε εκεί μπροστά μια λεβεντόγρια με δύο φακιόλες στο κεφάλι που κατέβηκε πάνω από την πίνδο? Αυτή ήταν η μάνα του. Στιτή και ψηλή. Είπαν πως ήταν και αυτοί μαζί με τις γυναίκες που βοήθησαν τον στρατό μας στην Πίνδο, που λένε για το 1940. Σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς μας, κύριε Βουλευτέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχη, αγαπητοί μου συλλειτουργοί, αγαπητοί αδελφοί, αρχηγέ του στρατού μας, συγκινούμαστε που είστε σήμερα εδώ δίπλα στα σύνορά μας. Τα λόγια που προηγήθηκαν είναι σαν την ανταπόκριση από το 1912 που έγραψε το 1962 ο Μέρτζος για τα 50χρονα της απελευθερώσης της Θεσσαλονίκης. Είναι το χρονικό που θα έγραφα αν ήμουν παρόν και εγώ, τον Οκτώβριο του 1967 στην Κουρά και στις χειροτονίες του πατρός Θεοκλήτου, του σήμερα τιμόμενου Μητροπολίτη μας για τα 50χρονα της ιεροσύνης του. Κι ύστερα γυρνά σε μια σελίδα και τρέχουν σαν νεράκι 50 χρόνια ζωής και προσφοράς αυτού του ανθρώπου, που χτες, προχτές έγιναν και ας είναι πριν 50 χρόνια η κουρά και χειροτονία σου σε διάκο, σε παπά και 18 χρόνια σε επίσκοπο. Πώς περνούν τα χρόνια. Αυτή η πυκνογραμμένη σελίδα που πέρασε και δυσκολοδιαβάζεται, σε πόσα κεφάλαια χωρίζεται και πόσα γεγονότα περιλαμβάνει. Κυριαρχούν οι θλίψεις και οι πόνοι. Οάσεις και νησίδες, μικρές, όμορφες, είναι οι χαρές σαν πολυβιταμίνη για να συνεχίζεται ο αγώνας. Σε πόσες κουρές και χειροτονίες έλαβε μέρος κοντά στο γέροντά του και πόσες έκανε μόνος του. Σε πόσες λειτουργίες και σε πόσα εγγένεια ιερών ναών. Σε πόσες ψυχές και ζευγάρια έσκυψε θεραπευτικά. Πολλά γεγονότα. Υποδέχτηκε και τους τρελογιατρούς της τρελοδικτατορίας. Τους κέρασε και τους ξεπροβόδησε. Και από τότε περάσαν 50 χρόνια. Και ακόμα είσαι εδώ, άνθρωποι του Θεού. Και όρθιο σαν Κυρίο, Πάτρε Θεόκλητε, όσες σε εχθρέφτηκαν ούτε κατάφεραν και ούτε θα καταφέρουν τίποτα. Εμείς οι ιερείς σου σε χαιρόμαστε και εσύ μας χαίρεσαι. Αυτά τα λέω ως διαπίστωση και όχι ευχετικά. Εύχομαι να συνεορτάζουμε και στην αιώνια λειτουργία στον ουρανό. Και δεν θα έχει ούτε πόνος ούτε ξεγελάσματα. Και για να μιλούμε με πραγματικά λόγια, δεν εύχομαι πάρα πολλά χρόνια, τα ζήσαμε, αλλά να είναι ευλογημένα και τα υπολοιπόμενα έτη σου όσα θελήσει ο Κύριος της ζωής μας. Αμήν. Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Νικηφόρο
Να σας αναγνώσω κι εγώ ένα τελευταίο χαιρετισμό. Είναι από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δρύνου, Πόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης, κύριο Ανδρέα. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνδιοργανωτές, Χριστός Ανέστη, πολύ σας ευχαριστώ για το ότι με ενημερώσατε για την ωραία και αξιέπαινο πρωτοβουλία ημών, ως και άλλων επιτοπίων φορέων οι οποίοι συμμετέχουν, για να τιμηθεί ο Σεβασμιότατος Μενάρχης σας κύριος Θεόκλητος επί τη συμπληρώση πεντηκονταετίας ιερατικής και αρχιερατικής διακονίας. Ατυχώς όμως την ημέρα της εκδηλώσεως έχουμε ενδελβινακίο εκδηλώσεις δια των αυτονομιακών αγώνα της Βορείου Ηπείρου. Σας συγχαίρω και σας βεβαιώ ότι νοερός θα είμαι μαζί σας. Ο Σεβασμιότατος κύριος Θεόκλητος αξίζει την τιμή. Ευχέτης εν Χριστώ Αναστάντη. Στη συνέχεια, περνάμε στους χαιρετισμούς των πολιτικών εκπροσώπων και καλώ στο αναλόγιο τον βουλευτή Φλόρινας κύριο Κωνσταντίνο Σέλτσα. Υποθέτω ότι διερμηνεύοντας τα συναισθήματα όλων σας, ο καθένας από εσάς θέλει να πει και κάτι. Έχει να πει και μια καλή και εγκάρδια κουβέντα για τον Μητροπολίτη μας. Νομίζω ότι οι εκπρόσωποι θα μας καλύψουν με όλα αυτά που θα πούνε. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι πρωτόγνωρο που ζω σήμερα, ειλικρινά σας το λέω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκαλεσμένοι, η σημερινή εκδήλωση είναι μια εκδήλωση απόδοσης τιμής για τον Μητροπολίτη της περιοχής μας. Η προσφορά σας, κύριε Σεβασμιότατε, είναι μεγάλη. Αυτό είναι αλήθεια. Ως επικεφαλής της Εκκλησίας στην περιοχή μας, έρχεστε αντιμέτωπος με συμπολίτες μας που έχουν σοβαρά προβλήματα και προστρέχουν κάποιοι από αυτούς στην Εκκλησία για να βρουν μια παρηγοριά. Γνωρίζω ότι είστε εκεί. Και ακούτε όλο τον κόσμο. Ίσως το ταξίδι της ζωής του καθενός μας οδηγεί σε διαφορετικούς σταθμούς. Αλλά η αλληλοσυμπλήρωσή μας συνιστά μια διαρκή πραγματικότητα που ξεπερνά το χρόνο και τα πρόσωπα. Πολιτεία και Εκκλησία έχουν συμπορευτεί πολλά χρόνια με προβλήματα, αλλά και με συγκλήσεις και συνέργειες. Το πνευματικό σας έργο, Σεβασμιότατε, σίγουρα υπάρχουν άλλοι πολύ πιο ειδικοί από εμένα να το προβάλλουν και να το αναδείξουν, όπως επίσης και την κοινωνική σας προσφορά. Εγώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας την ημέρα της πρώτης μας συνάντησης πριν 3 χρόνια. Ως νέος βουλευτής συναντήθηκα μαζί σας για μια πρώτη γνωριμία. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είχα συνάντηση με Μητροπολίτη. Δεν γνώριζα τι θα αντιμετωπίσω. Στο λέω ειλικρινά. Είδα όμως απέναντί μου έναν άνθρωπο με κατανόηση, σεβασμό προς τον συνομιλητή του. Έναν άνθρωπο που σεβάστηκε τις διαφορετικές αντιλήψεις. Κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και από τότε η επικοινωνία μας είναι τυπική μεν, αλλά πάντα εγκάρδια και φιλική. Αυτή η ποιότητα του χαρακτήρα σας, Σεβασμιότατε, είναι πολύ. Είναι που αποτυπώνεται και στο πνευματικό σας έργο. Σας εύχομαι να συνεχίσετε το έργο σας με τον ίδιο ταπεινότητα και τον ίδιο αλτρουισμό, όπως κάνατε μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχετε ένα φίλο με τον οποίο είμαστε και συνομιλούμε για τα πάντα, τα κοινωνικά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σέλτσα. Και αφού προσκαλέσω στο βήμα τον βουλευτή Φλόρινας κύριο Ιωάννη Αντωνιάδη, να αναφέρω ότι στην αίθουσα βρίσκεται και ο αντιδήμαρχος Αμιντέου κύριος Αποστόλης Θεοδόρου, καθώς και η πρώην δήμαρχος Πτολεμαίδας, η κυρία Παρασκευή Βριζίδου. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Άγιοι πατέρες της Εκκλησίας μας, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κύριε Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να εκφράσω τη χαρά μου γιατί βρίσκομαι σε αυτή την αξιολογότατη εκδήλωση, μια εκδήλωση τιμής, σεβασμού και αγάπης προς τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας και πνευματικό μας πατέρα, κύριο Θεόκλητο.
Θέλω να συγχαρώ λοιπόν την Οργανωτική Επιτροπή και όλους τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης και πρωτίστως όλους εσάς, τους παρόντες αλλά και τους απόντες για ευνόητους λόγους οι οποίοι τιμούν την εκδήλωση. Τον Μητροπολίτη μας έχω την χαρά και την ευλογία να το γνωρίζω από πολλά χρόνια. Από τη νεαρή μου ηλικία, είμαι κι εγώ μεγάλος, τον θυμάμαι ως πρωτοσύγγελο δίπλα στον μακαριστό επίσκοπο Αυγουστίνο να τον διακονεί με αφοσίωση μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, να διακονεί την Μητρόπολη πάντα με πνεύμα αγάπης και θυσίας. Ο ίδιος γράφει τη δική του ιστορία ως Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας από το 2000, οπότε και εκλέχθηκε και τοποθετήθηκε από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο μέχρι και σήμερα. Φλογερός κήρυκας του Θείου Λόγου, αγωνιστής μεγάλος για την Μακεδονία και την Ελλάδα, ο γέροντας Θεόκλητος με το μιλίχιο χαρακτήρα και την υπομονή που τον διακρίνει, είναι ο πνευματικός πατέρας που ενσαρκώνει στο πρόσωπό του τα βαθύτερα νοήματα της ανιδιοτέλειας και της αγάπης που διδάσκει η Εκκλησία μας. Σε μια ιδιαίτερα μεγάλη έκταση, σε έκταση Μητρόπολη, ο Σεβασμιότατος με την προότητα, την ευγένεια και την καλοσύνη του έχει να παρουσιάσει ένα πολύ πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Σε δύσκολες εποχές στέκομαι σε αυτό το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο εντός και εκτός του νομού μας, σε όλο τον κόσμο, το οποίο μετράει σε πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Στέκομαι στο τεράστιο φιλανθρωπικό του έργο εντός του νομού μας και της δικής του επικράτειας Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, βοηθώντας όλους όσους έχουν ανάγκη και με συσίτια και με οποιαδήποτε άλλου είδους βοήθεια, να σταθώ στη μεγάλη αγάπη και στη φροντίδα την οποία δείχνει στους ηλικιωμένους της περιοχής μας με το γυροκομείο, επιβεβαιώντας ότι το επίπεδο του πολιτισμού ενός τόπου φαίνεται από τη στάση και τη συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Να σταθώ στην αγάπη του για τα γράμματα και για τα παιδιά με το Εκκλησιαστικό Λύκειο και το Οικοτροφείο. Συντομεύω για ευνόητους λόγους για να διευκολύνω και μετά από υποδείξεις Οργανωτικής Επιτροπής. Θα μπορούσα επί ώρες να μιλώ για τον πατέρα Θεόκλητο και για το φιλανθρωπικό του έργο, αλλά επειδή γνωρίζω ότι και ο ίδιος είναι ταπεινός και σεμνός και προσπαθεί αθόρυβα να βοηθάει, σταματώ εδώ, σεβόμενος αυτό που είπα παρακάτω. Σεβασμιότατε, ένα ευχαριστώ είναι λίγο. Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία και έτη πολλά για να συνεχίσετε να προσφέρετε στην ακριτική μας Μητρόπολη και να στέλνετε το μήνυμα ότι η Εκκλησία μας, με ανθρώπους άξιους στο τιμόνι της όπως εσείς, θα συνεχίσει να αποτελεί ένα λιμάνι ελπίδας και σωτηρίας για τους ανθρώπους. Άξιος! Κανείς δεν είναι για τον πόλεμο πλασμένος και είναι διπλά ηρωικό να ετοιμάζεσαι γι' αυτόν, καθώς η ψυχή σου γαλανή μόνο χαρά ονειρεύεται και ειρήνη και οι λαχτάρες σου από αγάπη μόνο ξεχυλίζουν. Μα εσύ ξέρεις καλά πως θυσίες θέλει ζωή και ακριβοπληρωμένος ο ήλιος της πατρίδας είναι. Και τα λουλούδια της ελπίδας για να ανθίσουν στην καρδιά θέλουν ελεύθερο, ζεστό, ματοβαμμένο χώμα. Ο άνθρωπος που κάνει το χρέος του είναι ο ήρωας της εποχής του. Ένα μικρό αντίδωρο για τη σημερινή σας παρουσία, κύριε Στεφανή. Σας καλώ στο βήμα, προκειμένου να χαιρετήσετε κι εσείς την εκδήλωσή μας. Σεβασμιότατε, σεβασμιότατοι, άρχοντες, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Τρία πράγματα θέλω να πω. Το πρώτο, ότι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή για την ενέργειά της αυτή. Στην εποχή μας, όταν τιμούμε ανθρώπους τόσο ξεχωριστούς όπως ο Σεβασμιότατος, δίνουμε το παράδειγμα στα νέα παιδιά. Το δεύτερο, να ευχαριστήσω, διότι με την πρόσκλησή της προς τον Ελληνικό Στρατό να είναι παρόν εδώ, τιμά εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Το δεύτερο για το Σεβασμιότατο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για το παράδειγμα το οποίο δίνει καθημερινά σε εμάς. Σεβασμιότατε, με την πραότητά σας, με το χαμόγελό σας και με την αποφασιστικότητά σας, μας δίνετε μαθήματα πώς να διαχειριστούμε καταστάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ξέρω ότι προσεύχεστε καθημερινά για εμάς και αυτό μας δίνει δύναμη. Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Ελληνικό Στρατός, μπορούμε σεβασμιότατε να σας υποσχεθούμε ένα πράγμα. Ότι είμαστε παντού. Είμαστε παρόντες
Κάνουμε τη δουλειά μας με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα και θέλουμε τη βοήθειά σας, η οποία είναι καθημερινή, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε και ξέρουμε να το κάνουμε καλά. Οι Θερμοπύλες, τις οποίες φυλάμε, τις φυλάμε καλά. Να είστε υπερήφανοι για τον ελληνικό στρατό. Ευχαριστούμε πολύ τον στρατηγό και εμείς ευχόμαστε οι πράξεις του να σαλπίζουν πάντα αγερτήρια στους ήρωες που κρύβει ο καθένας μας μέσα του και να καμαρώνουμε τα στελέχη του στρατού μας σε ειρηνικές εκδηλώσεις και το στρατό μας σε κοινωνικές δράσεις. Στη συνέχεια θα σας αναγνώσω τον χαιρετισμό της εισαγγελέα Φλόρινας, κυρίας Εφημίας Τσιράκογλου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, κύριε Θεόκλητε. Σεβασμιότατοι αρχιερείς, πανοσιολογιότατοι αρχιμανδρίτες και ιεροκήρυκες, εδεσιμότατοι ιερείς, αξιότιμοι αρχηγέ του ΓΕΣ, επίσημοι προσκεκλημένοι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση αποδέχτηκα την πρόσκληση να χαιρετήσω εκ μέρους της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου μας την εκδήλωση για τον εορτασμό των 50 χρόνων της ιεροσύνης και της πνευματικής και κοινωνικής προσφοράς του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας κύριου Θεόκλητου. Δυστυχώς, λόγια ανωτέρας βίας δεν επέτρεψαν την παρουσία μου στην εκδήλωση. Πραγματικά, ούτε τα λόγια ούτε ο χρόνος φτάνει για να περιγράψει κανείς το τόσο σπουδαίο έργο που έχει επιτελέσει σε αυτά τα 50 έτη της ιεροσύνης του ο Σεβασμιότατος κύριος Θεόκλητος. Έργο με το οποίο κατάφερε να διατηρήσει στον κόσμο της ακριτικής περιφέρειάς μας ακμαία την πίστη στο Θεό και την πατρίδα. Και το οποίο εξακολουθεί να επιτελεί με προσήλωση στις αρχές της χριστιανικής μας πίστης και με ιδιαίτερο δυναμισμό, τον οποίο επιτυχώς συνδυάζει με την πραότητα και γλυκύτητα του χαρακτήρα του. Η νυφάλια πατρική φωνή της αγάπης και της κοινωνικής αλληλεγγύης του υψώνεται θαραλέα για όλα τα σημαντικά κοινωνικά θέματα που ταλανίζουν την τοπική κοινωνία και τους συνανθρώπους μας. Πάντοτε με πνευματικό και ψυχωτικό τρόπο εισάγει την ορθόδοξη θεώρηση στα κοσμικά ζητήματα, δίνοντας μια άλλη οπτική στην εξέβρεση λύσεων. Την ομορφιά και γενναιοδορία της ψυχής του είχα την ευλογία να γνωρίσω και εγώ από την προσωπική μας επαφή. Με απεριόριστη εκτίμηση προς το πρόσωπο του Μητροπολίτη μας κύριου Θεόκλητου, το απευθύνω και εγώ από καρδιά στις πιο θερμές ευχές μου για υγεία και μακροημέρευση και πολλά ακόμα χρόνια σημαντικής πνευματικής και κοινωνικής προσφοράς που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Φλόρινας, Εφημία Τσιράκογλου. Συνεχίζουμε καλώντας το βήμα τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Φλόρινας και Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Δυτικής Μακεδονίας και Δήμαρχο Φλόρινας, κύριο Ιωάννη Βοσκόπουλο. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Φλόρινας, Πρεσπών και Ορδέας, κύριε Θεόκλητε. Σεβαστοί αρχιερείς, πανοσιολογιότατοι αρχιμανδρίτες και ιεροκήρυκες, εδεσιμότατοι ιερείς, στρατηγέ, αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου, επίσημοι προσκεκλημένοι, κύριε Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και χαρούμενος για τη σημερινή εκδήλωση, καθώς τιμάμε τα 50 χρόνια της καιροσύνης, της πνευματικής και κοινωνικής προσφοράς του Ποιμενάρχη μας, του πνευματικού μας πατέρα, του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας κύριου Θεόκλητου. 50 χρόνια ακάματης φροντίδας για την περιοχή μας, για την οποία μόχθησε και συνεχίζει ακούραστα να μοχθεί. Ο πατέρας Θεόκλητος, όπως τον αποκαλούμε εμείς τα δικά του παιδιά, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους χριστιανούς, καθώς ο βίος και συμπεριφορά του χαρακτηρίζονται από σεμνότητα, ήθος και το βασικότερο όλων, αγάπη για τον συνάνθρωπο. Είναι ένας αρχιερέας της Εκκλησίας μας, όχι μόνο διδάσκει το λόγο του Κυρίου, αλλά τον ακολουθεί κατά γράμμα προσφέροντας το ζωντανό παράδειγμά του στην κοινωνία.
Η καταξίωσή του τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο αποδεικνύει περίτρανα την ικανότητά του, την αγιοσύνη του και την αγάπη του για την Ορθοδοξία. Σε μια κρουτική περιοχή όπως η Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, που συνορεύει με δύο χώρες, καταφέρνει να διατηρεί έντονο το στίγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης μας είναι ένας Άγιος άνθρωπος, όπως ο Φάτων αποκάλεσε στην ομιλία της χειρτονίας του, ο επί πολλά έτη πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως μας, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριος Ιουστίνος. Η Φλόρινα είναι ευλογημένη καθώς ο Θεός έφερε στα μέρη της τόσο τον μακαριστό γέροντα Αυγουστίνο Καντιώτη, όσο και τον εκλεκτό πνευματικό του τέκνο, το Σεβασμιότητο Δέσποτα, κύριο Θεόκλητο, ο οποίος αγάπησε την περιοχή μας σαν αληθινή πατρίδα του, μόχθησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Κι είμαστε όλοι μας ευλογημένοι καθώς έχουμε τη χαρά και το προνόμιο να τον έχουμε 50 χρόνια στο τόπο μας, πνευματικό μας πατέρα, ακούραστο και ανιδιοτελή, με πλούσιο και πολύπλευρο εκκλησιαστικό και κοινωνικό έργο. Με τη βοήθεια του Θεού, των ικανών και δραστήριων ιερέων του και των πολλών συμπολιτών μας που στηρίζουν το θεάρεστο έργο του, συνεχίζει και θα συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια να προσφέρει την πλούσια εμπειρία του, την εμπνευσμένη δράση του και την ιδιωτελή αγάπη προς όλους μας. Η συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια ως νομάρχης και ως δήμαρχος Φλόρινας, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια ως ιδιώτης μηχανικός, ήταν απλά εξαιρετική. Δεκτικός με φρέσκες ιδέες και προτάσεις, με μοναδικό γνώμονα το καλό της περιοχής μας, δημιουργεί πάντα το πλαίσιο για μια διαρκή, αγαστή και καρποφόρα συνεργασία χωρίς συγκρούσεις και προβλήματα. Και σε κάθε αγώνα για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων της περιοχής μας, ο Μητροπολίτης μας είναι πάντα πρωτοπόρος και δυναμικός. Στηρίζει και ευλογεί τους αγώνες μας και μάχεται στο πλευρό μας με τη φυσική του παρουσία, με το λόγο του, με τη γραφίδα του. Πολύ πλούσιο το εκκλησιαστικό και πνευματικό έργο του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη μας κ. Θεόκλητου. Εγκαίνια ιερών ναών, εκκλησιαστικά συνέδρια, σπουδαίες εκδηλώσεις, εκδόσεις σημαντικών τόμων για τον πολιτισμό και την ορθόδοξη παράδοση της περιοχής, δημιουργείο 4 νέων ιερών μονών, σημαντικό φιλανθρωπικό έργο και υποστήριξη των αξιοπαθούντων της περιοχής ευθύνης του. Πολλά καθημερινά συσίδια της Εκκλησίας, οικονομική στήριξη συμπολιτών μας, λειτουργία υποστηρικτικών δομών και ιδρυμάτων όπως το γυροκομείο και το Κέντρο Στήριξης Κακουμένων Γυναικών, η Αγία Σουσάνα, είναι κάποια από τα πολλά σημαντικά έργα του. Ως ελάχιστο χρέος ανταπόδοσης προς τον Ποιμενάρχη μας, λοιπόν, διοργανώσαμε μαζί με την Περιφέρεια και η Ενότητα Φλόρινας, το Δήμο Αμιντέου, το Δήμο Πρεσπών και της Εορδέας, τη σημερινή εκδήλωση τιμής, θέλοντας να το ευχαριστήσουμε μπροστά σε όλο το ποιμνιό του για την αγάπη του προς όλους εμάς. Συγγνώμη, επίσης συμμετέχει και ο Δήμος Εδέσης. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε. Σεβασμιότατε, εύχομαι ολόψυχα ο Κύριος και Θεός μας να σας δίνει ακλόνητη υγεία, ψυχική ανθεκτικότητα, μακροημέρευση και να ευλογεί πάντα τις σπουδές και εμπνευσμένες πρωτοβουλίες σας και να εμπνέει τη δράση προς δόξαν της Ορθοδοξίας. Σήμερα δεχτείτε την πηγαία αγάπη, την βαθιά γνωμοσύνη και το πιο μεγάλο ευχαριστώ του λαού που πηγαίνεται σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού και με μέτρο την άκαυτη βάτο της αγάπης σας. Όσα λόγια και να πούμε, δεν μπορούν να αποδώσουν σεβασμιότητε την αγιοσύνη σας, την αγάπη σας προς τον κόσμο, προς τον άνθρωπο, αλλά και την αγάπη μας προς εσάς. Εισέτη πολλά σεβασμιότητε, ποιμενάρχη μας. Χρόνια πολλά. Και ένα μικρό δώρο για να θυμόμαστε την επέτειο αυτή είναι ένας δίσκος αντίδωρου, είναι από τον Δήμο Φλόρινας.
Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Φλόρινας και Πρόεδρο της ΠΕΒ Δυτικής Μακεδονίας, κύριο Γιάννη Βοσκόπουλο, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα δώρα που θα δοθούν σήμερα είναι εξαιρετικά χαμηλού κόστους και είναι καθαρά συμβολικά της αγάπης μας και της ευγνωμοσύνης μας. Να καλέσω στο βήμα τον άλλο μεγάλο συνδιοργανωτή της σημερινής εκδήλωσης, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, κύριο Στέφανο Μπύρο, ο οποίος εκπροσωπεί και τον Περιφερειάρχη, κύριο Θεόδωρο Καρυπίδη, και να τους ευχαριστήσω και τους δυο που μας έδωσαν την ελευθερία και τη δυνατότητα να οργανώσουμε τη σημερινή εκδήλωση, την οποία χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε όλοι μας και την αξίζει ο Μητροπολίτης μας με τον καλύτερο τρόπο. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη, Άγιε Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, κύριε Θεόκλητε. Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες από την Κοζάνη, από τα Σιάτιστα, από την Έδεσα, την Βέρεια και από την Καλαμαριά και από την Τανζανία. Σας ευχαριστούμε όλους για τη σημερινή παρουσία σας. Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή, όχι μόνο στο πρόσωπο του Ποιμενάρχη μας, η παρουσία σας εδώ, αλλά νομίζω η παρουσία σας συμβολίζει την αγάπη που δείχνετε για αυτόν τον τόπο και για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Και είναι χαρά μας που βρίσκεστε σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση. Κύριοι βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, κύριε Δήμαρχε Έδεσας, κυρίες και κύριοι αγαπητοί επίσημοι προσκεκλημένοι, με τη σειρά μου έχω τη μεγάλη τιμή να μετέχω σε αυτή τη μεγάλη γιορτή για τον ομό μας, κατά την οποία η τοπική αυτοδιοίκηση αποδίδει στο σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας την οφειλόμενη τιμή. Τον τιμούσαμε και τον τιμούμε, όλοι και πάντα, αλλά τώρα η από κοινού όλων μας απόδοση τιμής, με την ευκαιρία των 50 χρόνων της διακονίας του, έχει μια ιδιαίτερη βαρύνουσα σημασία. Δεν αναφέρομαι σε ένα πρόσωπο με το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαζόμαστε υπηρεσιακά και κατά νόμο. Μηχανικά, αναφέρομαι στον άνθρωπο που ενώ ζει στη γη, φέρει μέσα του τον ουρανό, τον ίδιο τον Θεό και τον αποκαλύπτει στον κόσμο. Δεν βρίσκω τα λόγια για να πω αυτά που αισθάνομαι για το πρόσωπό του. Αλλά και πόσο πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό που μας έστειλε για 5 δεκαετίες στην Φλόρινα τον πατέρα, διότι έτσι εδώ τον προσφωνούμε τον κύριο Θεόκλητο, ως Αρχιμανδρίτη στην αρχή και στη συνέχεια ως Μητροπολίτη, διάδοχος στον επισκοπικό θρόνο του Μακαριστού Αυγουστίνου. Έχει αγάπη για όλους μας, χωρίς καμία διάκριση και μας γνωρίζει όλους. Τον αγαπάμε, τον αναγνωρίζουμε και τον χαιρόμαστε. Η γρεβενιώτικη καταγωγή του δεν τον εμποδίζει να γίνει φλωρινιώτης. Αγάπησε τον τόπο μας και του έγινε πατρίδα του. Γνωρίζει όλα τα προβλήματά μας. Τα συμμερίζεται και αγωνίζεται να βρίσκει λύσεις για το συμφέρον του λαού. Πάντα πρωταγωνιστής σε όλους τους αγώνες της τοπικής κοινωνίας, με σπουδαίο κοινωνικό έργο, δίπλα στους κοινωνικά αδύναμους και πάντα κοντά στους ανήμπορους συμπολίτες μας. Όμως το κύριο έργο του και η μεγάλη του αγωνία είναι το πνευματικό συμφέρον του ποιμνίου του, για το οποίο γνωρίζουμε καλά ότι η αγωνιά προσεύχεται για τη σωτηρία του. Και γι' αυτό το κύριο έργο του δαπανάται μέρα και νύχτα και φροντίζει μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες του κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς. Με τη σημερινή παλαϊκή εκδήλωση αναγνωρίζουμε το πρόσωπο με ήθος που ακτινοβολεί την αγάπη και μεταδίδει χάρη και αισιοδοξία στο καθένα που τον προσεγγίζει και είναι ανοιχτό σε όλους,
χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς. Θα σας κούραζα αν έμπαινα σε αποτίμηση των επιμέρους χαρακτηριστικών του, των έργων του και των προσπαθειών του, που εξάλλου είναι γνωστά και αναγνωρισμένα από όλους μας. Λέω ακόμα ότι δύσκολα θα βρεθούν επιτιμητές, εκτός βέβαια από τους κακόβουλους που δεν λείπουν ποτέ στον κόσμο μας. Σεβασμιότατε ποιμενάρχα μας, ως ένα μέλος του ποιμνίου σας υποκλίνομαι μπροστά σας και σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, αλλά και ως αιρετός αντιπεριφερειάρχης. Αναγνωρίζω το σπουδαίο έργο και την προσφορά σας στο τόπο και στους ανθρώπους μας. Και το λέω αυτό από την εμπειρία της συνεργασίας μας. Επιθυμώ δε να συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία για κάθε πρόοδο υλική και πνευματική. Τελειώνοντας, θα ήθελα προσωπικά να σας ευχαριστήσω επειδή μας δείξατε την καλοσύνη του Θεανθρώπου με ένα χαμόγελο που δεν έλειψε ποτέ από το πρόσωπό σας. Επειδή μας διδάξατε τη συγχωρητικότητα του Θεού μας με αυτή την πραότητα που πάντα σας χαρακτηρίζει και επειδή μας οδηγείτε στις αλήθειες της πίστης μας με υπομονή και αγάπη, σας εύχομαι από την καρδιά μου να σας δίνει υγεία και δύναμη ο Άγιος Θεός μας, να ποιμένετε το τόπο μας και τους ανθρώπους του για όσα χρόνια σας έχει και ελπίζομαι να είναι πολλά. Η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εις ένδειξη τιμής στο πρόσωπό σας απονέμει μια τιμητική πλακέτα για τα 50 χρόνια προσφοράς σας, της ιεροσύνης σας και της διακονίας σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σεντό και ενάρε του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη μας. Το σεντό και ενάρε του είναι μικρά τα γράμματα. Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη μας Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, κυρίου Θεοκλήτου, επί τη συμπλήρωση 50 ετούς εν την ιεροσύνη του Εκκλησίας του Χριστού, αδιάστατου διακονίας και δράσεως. Καρυπίδης Θεόδωρος, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Μπύρος Στέφανος, Αντιπεριφερειάρχης Πίευσης Μακεδονίας. Ευχαριστούμε θερμά και τον κύριο Μπύρο και ακολουθούν οι χαιρετισμοί των δημάρχων. Με αλφαβητική σειρά θα καλέσω τον δήμαρχο Αμιντέου, τον κύριο Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη, μέλος της Τιμητικής Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσει τον χαιρετισμό του από μέρος του Δήμου Αμιντέου. Σεβασμιότατοι Άγιοι Πατέρες, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, φίλοι αυτοδιοικητικοί πρώτου και δεύτερου βαθμού, φίλες και φίλοι, σε εποχές δύσκολες η ύπαρξη φωτισμένων προσώπων, πνευματικών ηγετών με σοφία και σύνεση, που μπορούν να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν το λαό, είναι επιβεβλημένη. Πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε στη διακονία της Εκκλησίας. Τότε το ήθος, η προσωπικότητα, οι ικανότητες και τα στοιχεία του χαρακτήρος κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την ολοκλήρωση ή μη του έργου και της αποστολής. Μια τέτοια πνευματική προσωπικότητα εκκλησιαστικού ανδρός τιμούμε σήμερα. Με αφορμή την εφετινή συμπλήρωση των 50 χρόνων ιεροσύνης αλλά και παρουσίας γενικότερα στην περιοχή μας. Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας, κύριο Θεόκλητο, ο οποίος έχει συνδέσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του με τη διακονία του στην τοπική μας εκκλησία.
Αυτό που χαρακτηρίζει το σεβασμιότατο είναι η αγάπη που προσφέρει απλόχερα στον καθένα, το ηλαρό πρόσχαρο πρόσωπό του με το ειλικρινές χαμόγελο που σπανίζει. Συμπεριφερόμενος το ίδιο σε όλους, με σεβασμό προς το πρόσωπο κάθε ανθρώπου, οποιασδήποτε θέσης, ηλικίας, αξιώματος και κοινωνικής τάξης. Το ήθος και η νυφαλιότητα με την οποία διοικεί, καθώς επίσης η προσωπικότητά του, τον έχουν καταξιώσει στη συνείδηση τόσο του Οικουμενικού Θρόνου, όσο και της Ελλαδικής Εκκλησίας, αλλά και των ανθρώπων γενικότερα. Ενώ όλα τα παραπάνω βοηθούν στην ομαλή διευθέτηση πολλών αδιέξοδων ζητημάτων που κατά καιρούς ανακύπτουν χωρίς να διαταραχθούν οι ισορροπίες. Σεβασμιότατε, μπροστά στα όσα προσφέρατε και συνεχίζετε να προσφέρετε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την 50χρονη ιερατική και σχεδόν 20χρονη αρχιερατική διακονία, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπό σας για όσα έχετε κάνει. Ευχόμαστε ο Θεός να σας χαριτώνει και να ευλογεί τη διακονία σας, να σας χαρίζει υγεία και μακροημέρευση, διατηρώντας πάντοτε τη χαρά του προσώπου σας, να σας χαρίζει την υφαλιότητα, την ψυχραιμία και τη διάκριση στη διαπίμαση της Μητροπόλεως, καθώς επίσης να σας οπλίζει με υπομονή και δύναμη στις δυσκολίες που καλείστε να αντιμετωπίζετε. Και όλοι εμείς να χαιρόμαστε την παρουσία σας, καυχόμενοι για τον Επίσκοπο που μας χάρισε ο Θεός και η Εκκλησία, γιορτάζοντας και πάλι όλοι μαζί και τα επόμενα χρόνια της ιεροσύνης σας. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε για όλα, να είναι τα έτη σας πολλά και ευλογημένα από το Θεό. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τον κύριο Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη, υπογραμμίζοντας προς όλους ότι η σημερινή εκδήλωση δεν έχει σκοπό τη συγκινησιακή φόρτιση, αλλά την εμψύχωση για την παραπέρα δράση και λειτουργία του Μητροπολίτη μας. Στη συνέχεια, καλούμε στο βήμα από μέρους του Δημάρχου Εορδέας, κυρίου Σάββα Ζαμανίδη, τον κύριο Ιωάννη Αριστερίδη, Αντιδήμαρχο Εορδέας. Τιμώντας όλους τους προσκεκλημένους και εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Εορδέας Σάββα Ζαμανίδη και μεταφέροντας τις ευχές του, θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμαρχο Φλόρινας Ιωάννη Βοσκόπουλο για την πρωτοβουλία του να διοργανώσει αυτή την εκδήλωση προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, κυρίου Θεοκλήτου, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων ιεροσύνης και πνευματικής προσφοράς στην Ιερά Μητρόπολή μας. Με ιδιαίτερη χαρά δεχθήκαμε σαν Δήμος Εορδέας να είμαστε συνδιοργανωτές, τιμώντας το πλούσιο και σημαντικό εκκλησιαστικό και κοινωνικό έργο του Σεβαστού Ποιμενάρχη μας, τον οποίο συγχαίρουμε και το ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας να είναι υγιής και να βρίσκεται πάντα κοντά μας, επιτελώντας το θεάρεστο και υποδειγματικό έργο του. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αριστερίδη και τον κύριο Ζαμανίδη. Στη συνέχεια καλούμε στο βήμα τον Δήμαρχο της Έδεσας, τον κύριο Δημήτριο Γιάννου, ο οποίος παρότι ελάχιστες κοινότητες ανήκουν στη Μητρόπολη μας, συμμετείχε και ο ίδιος με χαρά και βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Καλώς ορίσατε. Χριστός Ανέστη. Σεβασμιότατε, σεβασμιότατοι, στρατηγέ μας, λοιπές αστυνομικές, αρχές, φίλε Δήμαρχε της Φλόρινας, σε ευχαριστώ πολύ από καρδιάς για αυτό που κάνεις. Φίλε Δήμαρχε επίσης Αμιντέου και λοιποί αυτοδιοικητικοί. Κύριε Πρίτανη, Άγιοι Πατέρες, διακατέχομαι από ένα αμάλγαμα συναισθημάτων.
Έχει ένα μικρό κομμάτι ο Σεβασμιότατος, αλλά έχει ένα μεγάλο μέρος της καρδιάς μου. Τον αγαπάω ειλικρινά, γιατί όταν έχεις ένα δεσπότη είσαι ευτυχισμένος. Εγώ έχω δύο. Φανταστείτε την μεγάλη μου ευτυχία. Και όταν έχεις ένα δεσπότη, εδώ είστε περήφανοι για αυτόν τον δεσπότη, εγώ έχω δύο που είμαι περήφανος και για τους δύο. Και σας το λέω ειλικρινά. Όταν η μέρα, είναι και οι δύο παρόντες, πιστέψτε με ότι όταν αρχίζει την μέρα σου με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, αυτή την ευλογία και αυτή την, αν θέλετε, την παρότριση για το καλό δεν μπορεί να την κάνει κανένας αρχηγός κόμματος, κανένας βουλευτής. Μόνο αυτοί οι άνθρωποι, οι ταπεινοί, οι σεμνοί μπορούν να σε καθοδηγήσουν. Και τους ευχαριστώ και τους δύο από καρδιάς. Ειλικρινά σας λέω ότι όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους δίπλα σου, σε βοηθούν για να κάνεις έργο. Τώρα, το πόσο καλό και κακό είναι το έργο μας, αυτό το δείχνουν φυσικά οι κάλπες. Αλλά η καρδιά τους είναι δίπλα μας, εγώ τους αγαπάω και τους δύο. Σήμερα φυσικά είναι η γιορτή σας, Σεβασμιότατε. Και νομίζω ότι θα σας ακολουθώ πάντα, γιατί είστε τόσο ταπεινός. Αυτό που κάνετε και αυτό που εκπέμπετε είναι τόσο ταπεινό και τόσο απλό που με κάνετε και εμένα να είμαι απλά δίπλα σας, με μια τεράστια αγάπη. Και να σας πω ότι δεν συμμετείχα, απλά συμμετείχα σαν στη διαδικασία. Αλλά όταν γίνονται τέτοια πράγματα, νομίζω να πληρώνουν πολλές άλλες διαδικασίες και πολλές εκδηλώσεις. Αυτή είναι μια εκδήλωση ζωής, μια εκδήλωση αγάπης, μια εκδήλωση ταπεινότητος. Και σας υπόσχομαι μαζί με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μου Ιωήλ ότι το δώρο μας θα σας το κάνουμε στην Έδεσα. Γιατί αυτά τα δώρα είναι απλά, είναι δώρα αγάπης. Και εμείς. Το δώρο που έχουμε μεταφέρει σήμερα με το Σεβασμιότατο είναι μια τεράστια αγάπη και ένας τεράστιος σεβασμός. Να είστε καλά και να μας αγαπάτε και εμείς θα το κάνουμε από καρδιάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννου και καλούμε τον Δήμαρχο Πρεσπών, τον κύριο Παναγιώτη Πασχαλίδη, ο οποίος συμμετείχε και στην Τιμητική και στην Οργανωτική Επιτροπή. Ως νεότερος και ως δυνάμενος. Σεβασμιότατοι, αγαπητοί πατέρες, σεβαστές αρχές, αγαπητέ αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε αυτή τη στιγμή κοντά μας. Βέβαια, σας έχω γνωρίσει στο Δήμο Πρεσπών πολλές φορές. Αυτό δείχνει την αγάπη που έχετε για την περιοχή μας και αυτό το θέλουν, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Υιοθετώ τις προσφωνήσεις των προηγούμενων συνομιλητών για χάρη συντομίας. Σεβασμιότητα κύριε Θεόκλητε, με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση που γίνεται προς τιμή σας, εκ μέρους εμού, του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των πρεσπιωτών, σας εκφράζουμε εκ βάθους καρδίας την αγάπη μας και να αποθέτουμε στο εκκλησιαστικό σας ήθος και τα πολυπίκυλα χαρίσματα τις ελπίδες μας για την επίτευξη του Ιερού Καθήκοντος. Σας ευχόμαστε να είστε θεάρεστος και άξιος ποιμενάρχης, όπως εξάλλου το έχετε αποδείξει κατά την 50χρονη πορεία σας, προς εκπλήρωση του χριστιανικού πνεύματος, καθώς και να τύχετε μακράς αρχιερατείας. Ευχόμαστε την από Θεού ενίσχυσή σας στο ποιμαντορικό έργο σας που σας ανέθεσε η Εκκλησία και δηλώνομαι συμπαραστάτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά και τον κύριο Πασχαλίδη για τα καλά του λόγια. Και βέβαια μία αρχαγγελική φυσιογνωμία σαν του Μητροπολίτη μας για να βρει αντάξιους χαιρετισμούς της ποιότητάς του θα πρέπει να χαιρετηθεί από αγγέλους και οι άγγελοι της γης είναι τα παιδιά μας. Από μέρους λοιπόν όλων μας, από μέρους όλων των παιδιών, όλων των πολιτών που βρισκόμαστε εδώ σήμερα έρχονται κάποια μικρά παιδιά, κάποιοι μικροί άγγελοι να χαιρετήσουν τον Μητροπολίτη μας. Και ξέρουμε ότι αυτός είναι σίγουρα ο πιο γλυκός και ο πιο τρυφερός χαιρετισμός. Η κυρία Σιδηροπούλου.
Έχουμε και τον χαιρετισμό του Πρίτανη, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σας παρακαλώ πολύ να περιμένουμε λίγο. Μην χαμηλώσετε τα φώτα. Να καλέσω τον κύριο Αντώνιο Τουρλιδάκη να χαιρετήσει και αυτός τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Σας ζητώ συγγνώμη, κύριε Τουρλιδάκη. Είναι μεγάλη μας τιμή που είστε εδώ. Το Πανεπιστήμιό μας είναι η κορονίδα των διεκδικήσεων της Φλόρινας και είναι και σημειολογική η παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη κύριε Θεόκλητε, σεβασμιότατοι πατέρες, αξιότιμοι αρχηγοί του ελληνικού στρατού, εκλεκτοί τοπικοί άρχοντες, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση για μένα να βρίσκομαι σήμερα στην συγκινητική αυτή εκδήλωση. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τους οργανωτές για την έμπνευση που είχαν και επίσης όλους τους υψηλούς προσκεκλημένους για την παρουσία τους, γιατί πραγματικά σήμερα αποδεικνύουμε την προσήλωση της κοινωνίας μας σε αυτές τις πανανθρώπινες οικουμενικές αξίες που μας κρατάνε ζωντανούς, και μια από αυτές τις αξίες είναι ο σεβασμός στην προσφορά σημαντικών ανθρώπων, όπως είναι ο Μητροπολίτης Θεόκλητος, τον οποίο τιμούμε σήμερα. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι ένας μικρός οργανισμός, είναι ένα νεαρό ίδρυμα που έχει μικρή διάρκεια ζωής, αλλά έχει μια σημαντική παρουσία στην πόλη της Φλόρινας. Έχει δεθεί με την αναζήτηση της πόλης για ένα καλύτερο μέλλον και στην προσπάθεια αυτή θεωρώ ότι η συνεργασία με τον Μητροπολίτη ήταν εξαιρετική. Μεταφέρω το σεβασμό, την τιμή και την ευγνωμοσύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας, τόσο των φοιτητών όσο και του προσωπικού του Πανεπιστημίου. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, παιδιά από όλη την Ελλάδα, τη χώρα μας και από άλλες χώρες έχουν τύχει της γενοδορίας και της ευγνωμοσύνης του Μητροπολίτη. Και επίσης προσωπικά είχα μικρή επαφή με την πόλη της Φλόρινας, η έδρα μου είναι στην Κοζάνη, αλλά η παρουσία του, το παράδειγμά του με έχει εμπνεύσει και εμένα και πιστεύω ότι έχει εμπνεύσει και πάρα πολλούς συναδέλφους. Η ταπεινοφροσύνη του, η πραότητα που αναφέρθηκε, η διαχείριση κρίσεων με τον τρόπο του είναι ένα παράδειγμα και πρακτικά όταν τον βλέπω μου έρχεται στο μυαλό πόσο εύκολα αυτές οι αξίες μπορούν να μετατρέψουν φιλοσόφους που έχουμε άπειρους στο Πανεπιστήμιο σε πραγματικά ασόφους, όταν από τη γνώση και την επιστήμη λείπει η ανθρωπιά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαι και εγώ συγκινημένος. Χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ. Εύχομαι ο Θεός να τον κρατάει υγιή, μακροημερεύοντα και ακτινοβολούντα το φως της Ορθοδοξίας και της πίστης που έχει. Ευχαριστώ πολύ.